Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην τελετή λήξης του 15ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βολών Θαλασσίων Βαρών. Ο Δήμαρχος Αμιντέου, κ. Ιωσουφίδης, βρίσκεται σε μία σύσκεψη στην Κεντρική Περιφέρεια Δήμων στην Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων, οπότε δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Έχετε τους χαιρετισμούς του και οι αθλητές έχουν τα θερμά τους συγχαρητήρια. Και οι αθλητές και οι αποστολές των ξένων και των ελληνικών ομάδων. The teams is greetings and congratulations to each and every athlete of all teams. Και τώρα θα καλέσω στο βήμα την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου και εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, κυρία Ρένα Βιονοπούλου, για να ξεκινήσει η τελετή λήξης και οι απονομές του. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας στην τελετή λήξης 15ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βολών Θαλασσίων Βαρών. 15th World Championship of Long Casting. Ήταν ένα πρωτάθλημα που μας έχει γεμίσει με all the pride, γιατί η Ελληνική Ομοσπονδία έχει τιμήσει και την FIPS αλλά και όλες τις ομοσπονδίες που συμμετείχαν με τις ομάδες τους. As the Hellenic Federation has honored, for the Hellenic Federation was that we undertook to organize this championship. It was the biggest bet for us and I strongly believe that we succeeded really well. Θέλω να ευχαριστήσω εθνικές ομοσπονδίες που έστειλαν τις ομάδες τους, τις εθνικές τους ομάδες, να συμμετάσχουν σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλω να ευχαριστήσω την Αγγλία, I would like to thank England, την Αργεντινή, Argentina, το Βέλγιο, Belgium, τη Γαλλία, France, τη Γερμανία, Germany, την Ισπανία, Spain, την Ιταλία, Italy, και βεβαίως την ελληνική ομάδα. And of course the Greek team. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα καταφέραμε να το κάνουμε γιατί είναι στη στιγμή Γιώργη που αποφάσισε σε πόλο, τον Δέντρο Κουλιού, που κυρίω την περιφερειακή ενότητα Φλόρινα, Deputy Δέντρο Κουλιού, ο Φλόρινα, Μίλη Λιάννη, και των περιφερειακών συμβούλων εκπροσώπων της περιφέρειας στην Οργανωτική Επιτροπή του κυρίου Κιωσέ και του κυρίου Γιώση, των Βουλίων Κάμψη, του ΑΣΕΑ, το Λεμαΐδα Fishing Club, που στήριξαν τον αγώνα τόσο δυνατά, τόσο δυνατά. Ευχαριστώ τους συμμαχτές αυτού του σου που δεν διαστρώβεσαι στα πόδια. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω σε θυμάμαι τα διαβάσιμη και δεν θυμάμαι τα έξω. Να δώσω τα κύτρα, τα πόλω. Το κύριε Στέφανο Ιωαννίδη, σύντροφο του Δημήτρου και την Ταξιακή Αντεντικού Αμιγέου, η διασωστική ομάδα των Εμαίδας, του τοπικού συλλόγου, αμήντας, που συμμετείχε με οικολογία και κολλητικό, σύλλογο κολλητικών πιλότα, έξι νολές του πιλότα, Ενεργικό Σύλλογο Λευκών Βοκοπής της Ιδίας, τον Αθλητικό Σύλλογο εμάς και την Γενέργεια των Αγώνων. All those other people who truly supported us in every aspect of this organization. Θέλω να απευθυνθώ με δύο λόγια στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. I would like to address a few words to the chairman of the International Federation. Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία σας εδώ είναι τιμή για την Ομοσπονδία μας, για την Περιφέρεια. Για μένα προσωπικά, ειδικά για μένα, είναι όλος ιδιαίτερα μία. The town, the region and very personal honor to me. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αν μου το επιτρέπει ο Βαρών, διότι στηρίξατε την προσπάθεια που κάναμε
να αναμορφώσουμε τον κανονισμό και έτσι σήμερα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε έναν κανονισμό που είναι φτιαγμένος από ρήτες. To extend a heartfelt thanks on behalf of all the athletes who participated for your support in amending the regulations so that today we can have regulations who are really made from the castes and for the castes. Ευχαριστήσω όλο το διοικητικό συμβούλιο της FIPSEM. I would also like to thank the entire board of directors. Είναι ο κύριος Dennis Βέτερ και ο κύριος Eric Opdevik. And a really warm thanks to the two people who supported the amendment of the regulations, Mr. Dennis Βέτερ and Eric Opdevik. Δεν έχω να πω περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε τις απολογές πάρα πολύ στη σημερινή μέρα και αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε να τιμάμε τους ανθρώπους που κουράστηκαν και τους αθλητές που αγωνίστηκαν. Σήμερα νιώθουμε όλοι ξεκουραστοί γιατί τελειώσαμε με επιτυχία και με φιλικά αισθήματα. Today we are really relaxed and we are honoring all those athletes and people who worked for this and we truly feel we are one big family. Θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, τον κύριο Βαλχάιμ, να κάνει τις απονομές στους συνδιοβάτες. Dr. Βαλχάιμ, the chairman of the International Federation, to come to the stand to begin with the awards. Παρακαλώ πολύ να παραλάβει την πλακέτα του Δημάρχου Αμιντέου, ο Αντιδήμαρχος, κύριος Αργύρης Βολιώτης. Παρακαλώ. Ο κύριος Ζώσος θα παραλάβει και την τιμητική πλακέτα του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη. Να περιμένει λίγο ο πρόεδρος ΣΕΑΠ. Αυτοί είναι οι νικητές όλες τις κατηγορίες μαζί. Ο